Είναι ο κύριος Σωτήρης Δημόπουλος, διδάκτορας κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πτυχιούχος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Κιέβου. Ξέρει δηλαδή την ουκρανική πραγματικότητα. Κύριε Δημόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Πάμε ουσιαστικά. Είμαστε 20η μέρα ουσιαστικά. Και δεν ξέρω αν βγάζετε πρώτα-πρώτα, ας πούμε, στο πεδίο. Γιατί το ανθρωπιστικό είναι πεντακάθαρο. Στο πεδίο της ίδιας της πολεμικής κατάστασης στην Ουκρανία, που βλέπουμε πια να διαλύονται τα πάντα. Αν βγάζετε κάποια πρώτα συμπεράσματα. Ναι, είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε προς τα που πάει η όλη κατάσταση και αν τελικά ήταν αυτός ο αρχικός στρατηγικός σχεδιασμός εκ μέρους της Μόσχας και κυρίως εκ μέρους του Πούτιν. Γιατί αυτός είναι ο εγκέφαλος ο οποίος νομίζω ότι είχε συλλάβει αυτή την επιχείρηση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Θεωρώ πάντως ότι αρχικώς η πρόθεση ήταν να προστατεύσει τις περιοχές αυτές του Ντονμπάς, Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ. Έτσι είπε. Αυτό περίμεναν και, ναι. Αυτό περίμεναν και οι δυτικοί. Διότι όπως είχαμε ξαναπεί υπήρχε ασφαλώς τεράστια πίεση έως πρόκληση εκ μέρους των Αμερικανών δια των Ουκρανών σε δύο άξονες. Ο ένας άξονας ήταν η επικείμενη επίθεση ήδη γίνονταν από τις συμμαχίες στην περιοχή αυτή του Ντονμπάς για επικείμενη επίθεση των Ουκρανών εναντίον των φιλορώσων και ρωσόφωνων. Και ο άλλος άξονας ήταν η τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού από το ΝΑΤΟ εντός της Ουκρανίας και η έναρξη της διαδικασίας ένταξης χώρας, δεν ξέρουμε πότε θα γινόταν, στο ΝΑΤΟ. Και ταυτοχρόνως κατά αυτόν τον τρόπο τεινασόταν στον αέρα η όλη αυτή η προσπάθεια που είχε γίνει μέσω της πλατφόρμας της Νορμανδίας, δηλαδή της ευρωπαϊκής, ας το πούμε, συνεισφοράς, την ειρήνευση της περιοχής και των συνθηκών Μίνσκ 1 και 2. Ο Πούτιν λοιπόν φαίνεται τα ζήγησε τα πράγματα, θεώρησε ότι αν έμπαινε αναγκαστικά εντός της περιοχής του Ντονμπάς που έχουν αποσχιστεί από το Ουκρανικό κράτος για να προστατεύσει τους φιλορώσους, οι κυρώσεις, τα αποτελέσματα, το κόστος θα ήταν το ίδιο με το να κάνει μια επιχείρηση σε όλο το έδαφος σχεδόν της Ουκρανίας. Οπότε λέτε ότι η Ουκρανία η ίδια θα έμπαινε πολύ πιο γρήγορα, θα επιταχυνόταν η πρόσθεσή της στο άρμα του ΝΑΤΟ. Οπότε αποφάσισε να κάνει μια επιχείρηση η οποία σχεδόν έχει το μεγαλύτερο μέρος του εδάφους της Ουκρανίας. Άρα λέτε ότι στην ουσία, δεν ξέρω αν με ακούτε κύριε Δημοπλή, λέτε ότι στην ουσία χρησιμοποίησε το άλοθη, το αρχικό, για μια εκτεταμένη εισβολή και μετέτρεψε ένα γενικευμένο πόλεμο και όχι σημειακό την κατάσταση. Ναι, τα ζήγησε ρεαλιστικά, ας το πούμε, θεωρώντας ότι αυτό το κόστος που θα είχε, οι απώλειες που θα είχε, θα ήταν έτσι και αλλιώς στο ίδιο επίπεδο με αυτές που θα είχε στην περίπτωση μιας μερικής εισβολής, αυτό που είχε υπονοήσει δηλαδή ο Biden. Εδώ είναι φανερό ότι υπέπεσε σε κάποια σφάλματα τα οποία φάνηκαν στην πορεία. Δηλαδή υποτίμησε την διάθεση του ουκρανικού λαού ακόμα και των ρωσοφώνων να αντισταθούν. Ίσως βέβαια εδώ πέρα έχω μία υπόνοια ότι έβλεπε ότι σταδιακά ακόμα και αυτές οι περιοχές που κατοικούνται κυρίως από ρωσόφωνα, μιλάμε για την Ανατολική και την Νότια Ουκρανία, δεν είχαν διάθεση να ενταχθούν στη Ρωσία ή να αντιληφθούν τα πράγματα με τον τρόπο που τα αντιλαμβάνεται η Μόσχα. Και ίσως αυτό ήταν κάτι που έπαιξε ρόλο στην τελική απόφαση, ότι ήθελε να προλάβει και αυτές τις εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια υποτίμηση και αυτό το βλέπουμε και στις σημερινές, δηλαδή όλο αυτό το διάστημα, εκδηλώσεις αντίστασης εκ μέρους αυτού του πληθυσμού που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στη Ρωσία. Μιλάμε, είναι μόνο ρωσικά μιλούν και αυτό φαίνεται και στις διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που γίνεται κατά των ρωσικών στρατευμάτων κατοχής, όπου μιλούν ρωσικά.
Είναι κάτι που είναι νομίζω εντυπωσιακό. Άρα λέτε... Υποτίμηση επίσης... Ναι, πείτε μου. Άρα λέτε ότι κάνετε μια πρώτη πρόχειρη εκτίμηση βεβαίως, αλλά με την εικόνα που εισπράτετε λέτε ότι ακόμη και εκείνο το στοιχείο που ήταν εγκύτερα στις απόψεις της Ρωσίας, μάλλον το χάνει εδώ. Βεβαίως. Νομίζω ότι τώρα το έχει χάσει. Και αυτό... Στη συνέχεια θα δούμε ότι δημιουργεί ακόμη περισσότερες δυσκολίες και αυτό που είπατε εσείς περί εγκλωβισμού. Θα ήθελα να συνεχίσω εδώ ότι υποτίμησε, για να το ολοκληρώσουμε, τα λάθη που έκανε, σύμφωνα με την μια δική μου άποψη. Έτσι. Το δεύτερο είναι ότι υποτίμησε την αξιοπιστία της ουκρανικής ηγεσίας. Δηλαδή ο Ζελένσκι όντως ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος αναρριχήθηκε σε αυτό το ύψιστο αξίωμα στην Ουκρανία και ούτε ήταν πετυχημένος ως πολιτικός. Όμως η διάρκεια αυτή των πολεμικών συγκρούσεων έχει επιδείξει ένα παράμιλο θάρρος και επικοινωνιακά έχει κερδίσει. Ταυτοχρόνως εδώ πρέπει να πούμε ότι πρέπει να συνέβη, να έλαβε χώρα στην αρχή της ρωσικής επιχείρησης ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη ή ό,τι άλλο, νομίζω τα είχαν εκεί ως διαταγή οι συγκεκριμένες ομάδες, κατά της ηγεσίας της Ουκρανίας. Επιχείρηση η οποία απέτυχε εν τέλει. Άρα ήταν και αυτός ένας λόγος που πήγαμε σε μια γενικευμένη εισβολή. Επίσης υποτίμησε το γεγονός της ισχύος που έχει ο Ουκρανικός στρατός, που φαίνεται ότι εκπαιδεύτηκε αρκετά καλά και εξοπλίστηκε από τη Δύση και βεβαίως ακολουθεί μία έξυπνη έως κοινική, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τακτική, να μην πολεμά σε ανοιχτό πεδίο, αλλά να υπερασπίζεται πόλεις, όπου εκεί είναι πολύ πιο δύσκολη βέβαια η επιχείρηση εκ μέρους των ρωσικών δυνάμεων, γιατί θέλουν να μειώσουν στο μικρότερο δυνατόν τις απώλειες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Υποτίμησε τέλος την δυνατότητα αντίδρασης της Δύσης και κυρίως του βαθμού της ταύτισης της Ευρώπης με τις αμερικανικές απαιτήσεις. Δηλαδή το εύρος των κυρώσεων είναι τέτοιο που δεν είμαι βέβαιος ότι το είχε ποτέ υπολογίσει η Μόσχα. Και βεβαίως προκαλεί τεράστια ζημία στην ίδια. Άρα αισθάνεστε... Και τέλος, Ναι, πείτε το και θα σας ρωτήσω. Ναι, και τέλος υπερτίμησε τις δυνατότητες του ρωσικού στρατού να διεξάγει μια γρήγορη νικηφόρα εκστρατεία εντός ενός πολύ μεγάλου σε έκταση εδάφους με εχθρικό πληθυσμό και καλά οργανωμένο στράτευμα. Και γι' αυτό πλέον έχει εκλωδιστεί. Δεν μπορεί να κάνει πίσω, μπορεί να κάνει μόνο, να πηγαίνει μόνο μπροστά. Έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο εμφανίζεται καταρχάς με τους όρους τους οποίους έχει θέσει στην ουκρανική ηγεσία, οι οποίοι είναι πρώτον η αναγνώριση της Κρυμαίας, δεύτερον η αναγνώριση σαν ανεξάρτητων κρατών του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ, τρίτον την ουδετερότητα της χώρας και μια μερική αποστρατευτικοποίηση. Εδώ τίθενται κάποια ζητήματα. Στο θέμα της Κρυμαίας, παρά την άρνηση την χθεσινή από την αντιπρόεδρο της Ουκρανίας, νομίζω ότι θα μπορούσε να συμφωνήσει η Ουκρανία. Η Κρυμαία είναι χαμένη για χαμένη. Στο θέμα τώρα των δύο αυτών περιοχών υπάρχουν κάποια ζητήματα. Το ένα είναι το να γίνουν απολύτως ανεξάρτητα κράτη ή αν θα είναι αυτόνομα εντός της Ουκρανίας, που θα ήταν νομίζω και αυτό που θα ήθελε η Μόσχα, διότι κατά αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ελέγχει συνολικά την πολιτική του Κιέβου. Το δεύτερο σχετικά με αυτό είναι τα όρια που θα έχουν αυτές οι δύο περιοχές. Τα όρια αυτά, σύμφωνα με τη Μόσχα, θα είναι τα διοικητικά όρια που αναγνωρίζονται από το Σύνταγμα, που σημαίνει πολύ μεγαλύτερη έκθεση από αυτήν που κατέχουν αυτή τη στιγμή οι Φιλορώσοι. Και μεταξύ αυτών των εδαφών βεβαίως είναι οι βόρειες αυτές της Αζωφικής, όπου βρίσκεται και η Μαριούπολη. Μάλιστα. Εξού και αυτές οι λισαλαίες μάχες που συμβαίνουν εκεί, δυστυχώς με πολλά θύματα μεταξύ των αμάχων. Κύριε Δημοπουλέ, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα. Επειδή
έχετε σπουδάσει και διδάξει στο Κίεβο. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τα εξής. Πρώτον, το υπενιχτήκατε. Ήδη οι κυρώσεις που δεν τις ανέμενε από τη Δύση έχουν κόστος στο εσωτερικό της Ρωσίας. Επειδή η εικόνα είναι λίγο θολή, συνεπία και του επικοινωνιακού αλληλοαποκλεισμού, αισθάνεστε ότι στη Ρωσία υπάρχει ήδη η πρώτη κατατριβή στους πολίτες ότι αλλάζει ο τρόπος ζωής? Θα πω το πιο απλό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής τους? Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικώς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει, υπήρξε έγκριση της απόφασης του Πούτιν. Η δική του δημοτικότητα από 60% ανέβηκε στο 75%. Θεωρώ ότι ένα μέρος της κοινωνίας, ειδικότερα οι νέοι, οι πιο εύποροι, θα έχουν ήδη μία στάση αρνητική αναπτύξει, η οποία ίσως και να προϋπήρχε όμως. Για τον υπόλοιπο πληθυσμό δεν είμαι βέβαιος, και αυτό δεν είναι θέμα μόνο προπαγάνδας. Αλλά είναι δηλαδή και θέμα αν έχει... υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είναι και θέμα της δικής τους, ας το πούμε, εθνικής ή αυτοκρατορικής συνείδησης. Δηλαδή αισθάνονται ότι η πράξη αυτή, βεβαίως δεν νομίζω ότι θα ήθελαν θύματα και μάλιστα σε αυτό το βαθμό, αλλά ότι εκεί στην Ουκρανία συνέβαινε κάτι το οποίο πλήγωνε και τις δικές τους ευαισθησίες. Υπάρχει και... δηλαδή ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα 8 χρόνια μετά το 2014, υπέφεραν υπέρμετρα οι κάτοικοι της Ουκρανίας, οι οποίοι ήταν ρωσόφωνοι ή φιλορώσοι. Υπάρχει και η τρίτη εικόνα, κύριε Δημόπουλε, βεβαίως. Έτσι, υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα, στη Νότιο Σιβηρία, που πολλοί αμφιβάλλουν αν έχουν γνώση του τι γίνεται στην Ουκρανία. Δεν έχουν κάνει πρόσβαση στην πληροφορία, δηλαδή, πέρα από την επίσημη. Ναι, δεν είναι και σε αυτό το βαθμό, νομίζω. Η Ρωσία δεν βρίσκεται, όπως ήταν στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης. Νομίζω ότι έχει κάνει πολλά βήματα προς τα μπρος. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορώ να πω σαν παράδειγμα ότι αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, για έναν τρίτο θα μπορούσε να έρθει και να μας πει, κοιτάξτε, γιατί δεν τα βρίσκετε με τους Τουρκοκύπριους και να προχωρήσει η ειρήνευση κτλ. Για εμάς όμως, οι οποίοι ενημερωνόμαστε συνέχεια, για εμάς που έχουμε ειδικές ευαισθησίες, ιδιαίτερες ευαισθησίες για την Κύπρο, δεν μπορούν να μας πείσουν αυτά τα επιχειρήματα. Σαφές. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε τη δική τους θέση. Σαφές. Πέστε τώρα, μου τώρα το σχέση με το προηγούμενο. Μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν ακούτε, κύριε Δημόπουλε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα. Μας αρέσει ο διάλογος. Αυτό για το κομμάτι της ρωσικής κοινωνίας, το οποίο κάνατε κάποιους διαχωρισμούς. Είπατε οι νέοι, οι ευπορότεροι, είναι προφανές ότι ναι, θεωρούν ότι πλήττονται και είναι αρνητικοί. Υπάρχει ένα κομμάτι που αναβιώνει το εθνικό, αν θέλετε, ταυτοτικό στοιχείο. Στην ουκρανική κοινωνία, που την άλλη φορά είπαμε ότι ήταν μια πολύχρωμη κοινωνία στο μέτρο του εφικτού, θεωρείτε ότι μετά από αυτό τον πόλεμο, με την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, μπορεί να είναι τίποτα το ίδιο πια? Όχι, και μάλιστα αυτό πήγαινα να πω. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις του ρωσικού στρατού δείχνουν ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει. Παρά δηλαδή αυτές τις προτάσεις που είπαμε προηγουμένως, δεν αναλύσαμε και το θέμα της ουδετερότητας και της αποστρατικοποίησης της Ουκρανίας, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτές οι προτάσεις, και αυτές τις προτάσεις, αν τις δεχόταν η Ουκρανία, θα μπορούσε να υπάρξει μια ειρήνευση και μια διευθέτηση του ζητήματος. Θεωρώ όμως ότι είναι τέτοιο το κόστος εκ μέρους της Ρωσίας, τόσο μεγάλες οι απώλειες που έχει ο ρωσικός στρατός και ο τρόπος που κινείται, που δείχνει ότι υπάρχει μία διάθεση μονιμοποίησης της κατοχής στις περιοχές ανατολικά του Δνίπερου και στο Νότο. Εκεί δηλαδή, συγγνώμη, που ανέκαθεν υπήρχε μία μεγαλύτερη ρωσική επιρροή. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι αυτές οι περιοχές πώς θα ανεχθούν μία μόνιμη ρωσική στρατιωτική παρουσία? Πώς ο ρωσικός στρατός θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε μια μόνιμη πίεση εκ μέρους της κοινωνίας, η οποία θα αντιδρά είτε με λαϊκές διαμαρτυρίες, είτε ακόμη με δολιοφθορά ή ακόμη και με αντάρτικο.
Αυτό λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο μπορεί και θα γίνει μία μόνιμη πληγή, αν συμβεί τελικώς, για την ίδια τη Ρωσία, που θα μεταφερθεί στην ίδια τη Ρωσία, στην ίδια την ρωσική κοινωνία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα, τις φοβερά αρνητικές συνέπειες που έχουν αυτή τη στιγμή οι κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Αντιλαμβάνομαι ότι η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει έναν επαναπροσανατολισμό της οικονομίας της προς την περιφέρεια και κυρίως προς την Κίνα, αλλά αυτό θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να πετύχει στο βαθμό που μπορεί να πετύχει. Ενδιάμεσα όμως θα υπάρξουν απώλειες, θα υπάρξει μια τρομερή πτώση του βιωτικού επίπεδου της Ρωσίας. Ήδη μιλούμε για ένα 7% μείωσης του ΑΕΠ. Μιλούμε για ένα 40% απώλειας της αξίας του ρουβλίου. Μιλούμε για την αποχώρηση δεκάδων, εκατοντάδων δυτικών εταιριών και μείωση του εμπορίου. Τα χρόνια αυτά που η Ρωσική Ομοσπονδία έζησε ως με τα σοβιετικά, κατόρθωσε να αποκτήσει μια άλλη εικόνα του κόσμου. Δηλαδή να μετέχει των απολαύσεων που είχε ο καπιταλιστικός κόσμος, και γι' αυτό όταν γίνεται, λαμβάνει χώρα η απώλεια όλων αυτών των προνομίων και των δυνατοτήτων, είναι κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αντίδραση προς το καθεστώς. Και τώρα το ερώτημα είναι, εφόσον ενισχυθούν οι αντιδράσεις, η κοινωνική δυσαρέσκεια, ποια θα είναι η στάση του καθεστώτος? Άρα λέτε ότι έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή. Αυτό μου λέτε. Βεβαίως. Εγκλωβισμού ένθεν κακήθεν, οπότε, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, οδεύοντας προς το τέλος, σας ρωτώ ευθέως. Εσείς δεν βλέπετε εύκολο να μπούμε σε μια διαδικασία, γιατί ο απλός κόσμος αυτό θέλει, κύριε Δημόπουλε, αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς. Θέλει μια απομάκρυνση, να μην θρυνούμε νεκρούς, να μην βλέπουμε αμάχους, να μην βλέπουμε τραγωδία, προσφυγές, το ένα το άλλο. Είναι το ανθρωπιστικό κομμάτι. Αλλά επειδή μιλάμε σκληρά και με γεωπολιτικούς όρους, ταυτοχρόνως όμως αφορούν και την κοινωνία, εσείς δεν βλέπετε γρήγορα αποκλιμάκωση? Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Ναι, δυστυχώς δεν την βλέπω. Δεν βλέπω και αυτό. Δεν ξέρω σε ποιον θα πρέπει να αποδώσω περισσότερες ευθύνες. Ασφαλώς τις έχει η Ρωσία, αλλά νομίζω ότι εν μέρη, χωρίς να τις βάζω στη ζυγαριά στο ίδιο επίπεδο, επιμένω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι υποδαβλίζεται η συνέχιση αυτής της σύγκρουσης και από την πλευρά της Δύση, τουλάχιστον κάποιων κέντρων από τη Δύση, που έχουν κέρδος από τη συνέχιση αυτής της τραγωδίας. Βέβαια, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, θεωρώ ότι το βασικό ρόλο, τη βασική ευθύνη, και αυτός που μπορεί να σταματήσει αυτή την κατάσταση, η Μόσχα και ο ίδιος ο πρόεδρος της. Ο πρόεδρος της Ρωσίας. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Τι πιστεύετε για την επόμενη γενιά στην Ουκρανία, ως έχει κατάσταση? Δεν λέω να δούμε κάτι θέμα. Τι πιστεύετε? Κουβαλάει το σπέρμα της επόμενης ρήξης, όποια και αν είναι η διευθέτηση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Νομίζω εχθές διάβαζα έναν συγγραφέα πολύ γνωστό Ουκρανό, Αντρέι Κουρκόφ, ο οποίος είπε ότι για τα επόμενα 50 χρόνια θα είναι πολύ βαθύ το μίσος των Ουκρανών απέναντι στην Ρωσία και ίσως και στους Ρώσους. Αυτό το χάσμα δεν νομίζω ότι θα μειωθεί. Επίσης θεωρώ ότι αυτή η καταστροφή, η οικονομική καταστροφή σε μια χώρα η οποία έτσι και αλλιώς αντιμετώπιζε τεράστια οικονομικά προβλήματα, είχε, ξέρετε, πολλά εκατομμύρια μετανάστες πριν από αυτή τη μαζική έξοδο των προσφύγων, κυρίως των γυναικόπαιδων, τα προηγούμενα χρόνια προς ανέβρεση εργασίας προς τη Δυτική Ευρώπη και στην Πολωνία και στη Ρωσία, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δημιουργηθούν και πάλι να οικοδομηθούν οι δομές, οι υποδομές οι οποίες έχουν καταστραφεί, και βεβαίως να κλείσει και
και το ψυχολογικό, οι πληγές που άνοιξαν στις ψυχές των ανθρώπων από αυτόν τον πόλεμο, το μη αναμενόμενο. Και κάτι τελευταίο, κύριε Δημόπουλε, για σήμερα τουλάχιστον. Υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Στο πέρασμα αιώνων, με όποια χαρακτηριστικά έχει, περισσότερο ή λιγότερο ισχυρά, η ουσία είναι, και είναι η Μαριούπολη μία από αυτές τις περιοχές, η ουσία είναι ότι αυτό το στοιχείο μπροστά στη σύγκρουση, όπου είναι στη μέση του ουσιαστικά, έχω παρατηρήσει, έχει προτιμήσει διακριτικά τη σιωπή, διότι αντιλαμβάνεται και έτσι επιβίωσε στο πέρασμα δεκαετιών. Το ερώτημα όμως είναι, με βάση αυτό που μας έχετε πει σε παλιότερη συζήτηση, ότι εδώ υπάρχει μια πανσπερμία, όχι μόνο πολιτιστική, ακόμη και θρησκευτική. Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Εντάξει, χριστιανικός κόσμος δεν είναι κάτι ενιαίο, είναι η Ορθόδοξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η Ορθόδοξη του Πατριαρχείου Μόσχας, είναι οι Ουνίτες, είναι οι Καθολικοί. Είναι... Θεωρείτε ότι εδώ ίσως είναι ένα σημείο τομή και για τον ελληνισμό, εκεί? Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Και πολύ σωστά το είπατε, ότι η ιστορική εμπειρία έχει διδάξει αυτούς τους ανθρώπους να είναι πάντοτε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις τους. Διότι πολλές φορές που στο παρελθόν εκδήλωσαν τα πραγματικά τους αισθήματα, και κυρίως αυτά τα οποία οθούνται από την βαθύτερη εθνική του συνείδηση, δεν βγήκε σε καλό. Αναφέρω σαν παράδειγμα τα όσα συνέβησαν τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, όπου υπήρξε αρχικώς μία άνθηση λόγω της ελληνιστικής πολιτικής απέναντι στις εθνότητες, του ελληνισμού και σε αυτή την περιοχή. Τυπώθηκαν βιβλία, έγιναν σχολεία, βγήκε από εκεί ένα στρώμα διανόησης Ελλήνων, που είχε, έδειχνε ότι θα υπήρχε ένα μέλλον, θα υπήρχαν προοπτικές για την ελληνική μειονότητα, και ξαφνικά ένα πρωί όλα αυτά έλαβαν ένα τραγικό τέλος με τη σύλληψη και την εξαφάνιση και την εκτέλεση, δηλαδή στην πραγματικότητα, όλου του ανθού των Ελλήνων της περιοχής. Αυτό τους έκανε μετά για δεκαετίες να είναι με σκεφτό το κεφάλι και να είναι πολύ προσεκτικοί στο τι λένε, ακόμα και να μην εκδηλώνουν την ελληνική τους ταυτότητα. Σε κάθε περίπτωση, τώρα βρίσκονται σε ένα πολύ δύσκολο σημείο, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Καταρχάς, θα πρέπει να επιβιώσουν από αυτές τις σκληρές μάχες που διεξάγονται στην περιοχή. Ξέρετε, εκεί στη Μαριούπολη τώρα έχουν συγκεντρωθεί συγκεκριμένα τμήματα που έχουν και γνώση από μάχες εντός του αστικού ιστού, τόσο το Τάγμα Αζόφ από πλευράς Ουκρανών, όσο και 5.000 Τσετσένοι. Άλλο αυτό πάλι. Άλλο αυτό, κύριε Δημόπουλε, επειδή το ξέρετε καλά το Ουκρανικό. Φτάσαμε στο Κίεβο να ανταλλάσσουν εν είδη βεντέτας πάλε ποτέ ο αρχηγός του Τάγματος Αζόφ και ο αρχηγός των Τσετσένων. Δηλαδή... σκηνές Far West, να λύσουμε. Καταλαβαίνετε τώρα, έχει ξεφύγει το πράγμα, είναι προφανές, αλλά είναι μέσα στα τυπολογικά στοιχεία. Ποια είναι η μεγαλύτερη, έτσι όπως έχετε γνωρίσει την περιοχή, και όχι μόνο επιστημονικά αλλά και βιώνοντας, ποια είναι η μεγαλύτερη, έτσι, διαπίστωση που κάνετε, ανησυχία για εκεί? Εννοείται για την περιοχή του Μαριούπολη ή συνολικά για την Ουκρανία? Συνολικά για την Ουκρανία. Συνολικά, κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μπούμε σε μια παρατεταμένη εποχή συγκρούσεων εντός της Ουκρανίας, να παραμείνει δηλαδή ρωσικός στρατός στα ανατολικά και στο νότο. Πράγμα το οποίο το υπονοεί και αυτή η διαδικασία που είπαμε γίνεται στην περιοχή της Χερσόνας, όπου αντικαταστάθηκε δήμαρχος, ακούστηκαν ακόμα και κάποιες προτάσεις για την ανακήρυξη λαϊκής δημοκρατίας της Χερσόνας. Είναι μια περιοχή δίπλα από την Οδυσσό, πάνω από την Κρυμαία. Αυτό ταυτόχρονα αναφέρει την αντίδραση εκ μέρους του ουκρανικού πληθυσμού, αλλά και εντός του ουκρανικού πληθυσμού να υπάρξει διαίρεση και έκρηξη εμφυλίου. Αυτό νομίζω ότι θα είναι το χειρότερο σενάριο και για την Ουκρανία και για τη Ρωσία,
και για την παγκόσμια ειρήνη. Γιατί νομίζω ότι κανένας δεν θα βγει αλόβητος από αυτήν την ανώμαλη κατάσταση. Και ήδη νομίζω ότι τις συνέπειες τις βιώνει σε μεγάλο βαθμό και η Ευρώπη, τόσο στο πεδίο της οικονομίας με τον ανεξέλεκτο πληθωρισμό, όσο και με τις διάφορες κινήσεις που γίνονται για τη διευθέτηση ζητημάτων που το ΝΑΤΟ είχε στο παρελθόν στο σιρτάρι και τώρα πλέον θεωρεί ότι είναι η ώρα να τις βγάλει και πάλι στην επιφάνεια, διότι έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον. Και μέσα σε αυτές τις διευθετήσεις, και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας και να είμαστε γρήγορση, συγκαταλέγω και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την κατάσταση που μπορεί να δημιουργηθεί στην Κύπρο με ένα καινούριο σχέδιο που ίσως κατατεθεί το επόμενο διάστημα. Κύριε Δημόπουλε, για το ελληνικό στοιχείο, είπαμε γενικά για την Ουκρανία, ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία? Για το ελληνικό στοιχείο, πρώτον είναι αυτό να επιβιώσει αυτή τη πολύ δύσκολη στιγμή που διεξάγονται φωνικότατες μάχες στην περιοχή της Μαριούπολης. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση την επόμενη μέρα. Το πιθανότερο είναι, τουλάχιστον αν δεν έχουμε κάποιες συνταρακτικές αλλαγές στην ίδια τη Ρωσία, θεωρώ ότι η περιοχή αυτή θα ενταχθεί στην δημοκρατία του Ντονιέτσκ, γιατί είναι εντός των διοικητικών ορίων, όπως είπαμε προηγουμένως, που σημαίνει ότι θα είναι κάτω από την ρωσική επιρροή. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης. Κύριε Δημόπουλε, είπατε ότι η Κρυμαία είναι μια χαμένη υπόθεση. Δεν ξέρω πόσο το βιώνει έτσι η Ουκρανική κυβέρνηση. Ξέρω όμως ότι αυτός που δεν το πιστεύει ότι είναι χαμένη υπόθεση και είναι για το μόνο για το οποίο μιλά, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ουκρανία που σφυρίζει ουδέτερος, είναι ο Ερντογάν. Γιατί η Κρυμαία είναι διαπήρσιος κήρυκας της καταπάτησης της εδαφικής ακεραιότητας. Προφανώς λέει γιατί είναι οι Τάταροι εκεί, Οπωσδήποτε. Ξέρετε, μέχρι τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1768-1774, δηλαδή μέχρι το 1974 και τη συνθήκη του Κιουτσούκα Εναρτζή, το Ταταρικό Χανάτο ήταν υποτελές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γι' αυτό εκεί οι Τούρκοι είχαν συμφέροντα πολύ σημαντικά και από αυτές τις περιοχές έκαναν συνεχώς επιδρομές και οι Τάταροι προς την Ενδοχώρα εναντίον των Ρώσων, των Ουκρανών, ακόμα και των Πολωνών. Μιχαήλ Στρογκόφ, τεράστιο... για τους παλιότερους λέω και για τους νεότερους, από ένα απλό παραμύθι, πώς θα εισαγάγει όμως σε αυτό που περιγράφει ο κύριος Δημόπουλος, ο Μιχαήλ Στρογκόφ. Ναι. Ελάτε. Αυτή βέβαια ήταν προς την πλευρά της Σιβηρίας. Ναι. Αλλά η εξάπλωση στη... Όλα αυτά ήταν από μινάρια, ξέρετε, της Χρυσής Ορδής. Αφήστε τον απογόνο του Τζέκινς Χάν, που είχαν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένα ζήτημα αυτό σχετικά με την Ευρασία. Τέλος πάντων, ο Ερντογάν, επειδή το παίζει προστάτης όλων των τουρκόφωνων και όλων των μουσουλμάνων, δεν αφήνει και την ευκαιρία να εμφανιστεί και εκεί ως προστάτης των Τατάρων και να δημιουργεί ταυτοχρόνως ένα πρόβλημα στη Ρωσία. Κατορθώνει όμως με αυτή την πολιτική, η οποία είναι μια στο καρφί και μια στο πέταλο, να αναδεικνύεται ως παράγον του οποίου την συμπάθεια ή τέλος πάντων τη συνεργασία να την επιδιώκουν όλες οι πλευρές. Και παρά τις παρανομίες, τις παραβιάσεις, τους πολέμους, την άσκηση βίας, τις απειλές βίας που έχει όλο το προηγούμενο διάστημα επιδοθεί η τουρκική πολιτική, βγαίνει πάλι στον αφρό. Μάλιστα. Λέει αυτό εδώ... είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει σίγουρα. Λέει εδώ η Αργυρούλα, παρακολουθώντας, λέει ο κύριος Δημόπουλος, φαντάζομαι θα παρακολουθεί και τα ουκρανικά μέσα ενημέρωση και τις δηλώσεις του πολιτικού συστήματος στην Ουκρανία, αισθάνεται ότι οι Ουκρανοί το εννοούν ότι η Τουρκία είναι κοντά τους?
Νομίζω ναι. Νομίζω ότι υπάρχει μία συμπάθεια προς την Τουρκία. Λόγω των Bayraktar, μάλιστα. Λόγω των Bayraktar. Και των Bayraktar και της συνεργασίας εν γέννη στην άμυνα, αλλά και στο θέμα της Κριμαίας. Και βασίζεται, ξέρετε, έχει και ένα ιστορικό προηγούμενο, ότι παλαιότερα είχαν συνεργαστεί οι Ουκρανοί με τους Οθωμανούς. Δηλαδή θεωρούν στην Ουκρανία ότι δεν είναι πιστή σύμμαχος της Ρωσίας. Πώς θα καταφέρει ο επιτίδιος ουδέτερος. Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα, πώς θα καταφέρει, λέω με όλες τις πλευρές. Είναι του φίλου του Παναγιώτη. Λέει, κύριε Δημόπουλε, εγώ σας άκουσα προσεκτικά, αντιλαμβάνομαι το εξής, επειδή σας αναφερθήκατε και στην Κύπρο, λέει. Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση ουκρανική εκλεγμένη από το λαό, καλή δεν έχει σημασία, αυτοί εξέλεξαν, να δεχτεί ένα ωραίο πρωί, να μην έχει καθόλου θάλασσα, να μην έχει βαλοκρηπίδα, να μην έχει ΑΟΣ, να εξαφανιστεί, να έχει τα 2/3 ή το 1/3 του εδάφους της υπό ξένη κατοχή και να λέει δεν βαριέσαι. Λογικό δεν είναι, λέει, να μην βοηθάει σε καμία περίπτωση στα θέλω ενός στρατού που ένα ωραίο πρωί μπουκάρισε μέσα στην Ουκρανία. Το ίδιο δεν λέμε εμείς για την Κύπρο μας. Όχι, έχει απόλυτο δίκιο ο ακροατής. Δεν διαφωνώ. Προσοχή όμως, εδώ μιλάμε ποιοι ήταν οι βασικοί όροι. Μιλούμε για την Κριμαία, η οποία ήδη είναι, ας πούμε, υποκατοχή, έχει προστατευτεί από τη Ρωσία, και μιλούμε και για τα εδάφη τα οποία είχαν αποσχιστεί. Το πρόβλημα είναι το μέγεθος, τα διοικητικά όρια, τα όρια δηλαδή, τα οποία θα έχουν αυτές οι δύο περιοχές και ποιο θα είναι το καθεστώς. Και το τρίτο είναι της ουδετερότητας, δηλαδή να βγάλει από το Σύνταγμα η Ουκρανία ότι θα ενταχθεί οπωσδήποτε στο ΝΑΤΟ. Είναι ως στόχος και είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτό. Τώρα τα υπόλοιπα, αυτό που λέμε να παραμείνει ο ρωσικός στρατός στην Ανατολική και στην Νότια Ουκρανία, ασφαλώς αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί κανένας ούτε να το συζητήσει. Ο Δημήτρης λέει μόνο εκεί, κύριε Δημόπουλε, λέει, ή επί της ουσίας θέλει να ελέγξει όλη την Ουκρανία εδώ που ήρθαν τα πράγματα? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Όχι, αυτό στρατιωτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει να κάνει δηλαδή μία προέλαση και προς τις δυτικές περιοχές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διώξει όλο τον ουκρανικό πληθυσμό. Μιλούμε για 40 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι παράλογο. Είναι αυτοκτονία να γίνει. Και δεν νομίζω ότι θα το επέτρεπε κανένας. Αλλά ακόμα και αυτό. Ακόμα είναι δύσκολο στο να προελάσει και προς την πλευρά της Οδυσσού, που για να την αποκλείσει την Ουκρανία από την Μαύρη Θάλασσα και να ενώσει το διάδρομο αυτόν που δημιουργεί στο Νότο με την Υπερδνηστερία. Είναι ένας στόχος, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσει κάποια ουκρανική κυβέρνηση, ένας Ουκρανός ηγέτης, στο να παραδοθούν αυτά τα εδάφη στη Ρωσία. Δεν το συζητάμε καν αυτό. Και τα άλλα θα είναι οπωσδήποτε επώδυνα. Αλλά τουλάχιστον είναι κάπως συζητήσιμα, αν θέλουμε να δούμε την επόμενη μέρα και να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Αλλά και πάλι λέω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θεωρώ πάντως ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, άμα δούμε το χάρτη, την περικύκλωση του Κιέβου, ήδη έχει η λαβίδα σφίγγει όλο και περισσότερο. Από τα ανατολικά και από τα δυτικά έχει κλείσει το Κιέβο. Έχει μείνει μόνο ένας διάδρομος από το Νότο. Πλησιάζει σταθερά, αργά, με μεγάλες δυσκολίες όπως φαίνεται, αλλά πλησιάζει και κλείνει όλο και περισσότερο το Κιέβο. Άρα εκεί θέλει, νομίζω, να πιέσει τον Ζελένσκι και την ουκρανική ηγεσία να συνθηκολογήσει. Θεωρώ ότι προτιμά να το κάνει αυτό ο εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας για να αποκτήσει και μία νομιμοποίηση. Δηλαδή δεν ίσως αρχικά ήθελε να αλλάξει την ηγεσία και να βάλει ελεγχόμενους. Αλλά τώρα νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος του, ώστε σε μια κατάσταση, σε συνθήκες ασφυξίας για την ουκρανική ηγεσία στην πρωτεύουσα, να υπάρξει κάποια συμφωνία. Εφόσον βεβαίως υπάρχει λογική
λογική ακόμα και ας το πούμε αυτοσυντήρησης του καθεστώτος στη Μόσχα. Διότι διαφορετικά, όπως είπαμε, αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία θα είναι κάτι χειρότερο από αυτά που προκάλεσε το Αφγανιστάν στη Σοβιετική Ένωση. Άρα, και με αυτό κλείνω, είναι το ερώτημα του Χρήστου. Βλέπει, λέει ο κύριος Δημόπουλος, έτσι κι αλλιώς σε αυτή την ιστορία να σκληραίνει περαιτέρω εσωτερικά το σύστημα Πούτιν στη Ρωσία, δηλαδή πιο αυταρχική εμφάνιση? Αναμφίβολα. Από την πρώτη στιγμή ήμουν αβέβαιος αυτό, διότι αυτό το διδάσκει, ξέρετε, και η ρωσική ιστορία. Κάθε φορά που υπήρξε μία εξωτερική πίεση, μία απειλή, αλλά και εσωτερικά υπήρξαν φυγόκεντρες δυνάμεις ή δυνάμεις αμφισβήτησης της κεντρικής εξουσίας, αυτή πήγαινε σε πιο αυταρχικές λύσεις. Αναφέρω για παράδειγμα τον Ιβάν τον Τρομερό και την εξόντωση των Βογιάρων. Αναφέρω επίσης και τον Στάλιν, ο οποίος αισθάνθηκε τόσο την πίεση από την Δύση, αλλά και την αμφισβήτηση στο εσωτερικό. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία, ξέρετε, ξεπερνούν τα κοινωνικά συστήματα. Είναι βαθύτερα μέσα στο ιστορικό, ας το πούμε, στα ιστορικά χαρακτηριστικά που έχει μια οντότητα. Οπότε είμαι βέβαιος ότι αναγκαστικά θα έχουμε πιο αυταρχική διακυβέρνηση εκ μέρους της Μόσχας. Βεβαίως και αυτό, όπως είπαμε, μέσα σε αυτές τις συνθήκες παγκοσμιοποίησης και έχοντας και ο ρωσικός πληθυσμός βιώσει αρκετά από τα πλεονεκτήματα που έχει ο σύγχρονος κόσμος, δεν ξέρω πόσο καιρό θα μπορέσει να αντέξει. Έστω και με έναν τρόπο, ας το πούμε, αυταρχικής διακυβέρνησης και επικαλούμενος το εθνικό συμφέρον. Όλα λοιπόν είναι ανοιχτά. Όλα είναι ανοιχτά. Να κλείσω, είπα τελευταίο, αλλά αυτό θα είναι, έχει ενδιαφέρον και γι' αυτό σας το φέρνω με συνονόματό σας κιόλας, Σωτήρη. Λέει, θα με ενδιαφέρει ο κύριος Δημόπουλος να μου πει αν θεωρεί ότι με βάση το πεδίο της Ουκρανίας έχουμε ένα νέο σχίσμα στον ορθόδοξο χριστιανικό κόσμο, το οποίο είναι πολύ βαθύτερο πια από ότι στο παρελθόν οι σχέσεις περί ισχύως μεταξύ Πατριαρχείου Μόσχας και Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Ναι, δυστυχώς αυτό έχει συμβεί και πριν από τον πόλεμο. Τώρα παίρνει ακόμα πιο δραματική μορφή, θα είναι πιο δύσκολο ακόμα περισσότερο να κλείσει. Αλλά αυτό είχε ήδη συμβεί εδώ και κάποια χρόνια. Συνέβη οπωσδήποτε στην Ουκρανία, που όπως έχουμε πει είναι πριν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, αυτή της Μόσχας. Είναι η αυτοκέφαλη εκκλησία της Ουκρανίας που έχει αναγνωρίσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης και υπάρχει και ένα Πατριαρχείο του Κιέβου. Καταλαβαίνουμε ότι είναι η κατάσταση πάρα πολύ σύνθετη και εκεί. Το σχίσμα το έχουμε δει στην περίπτωση της Αφρικής, όπου μετά την αναγνώριση της εκκλησίας αυτής της αυτοκέφαλης από τον Θεόδωρο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, οι Ρώσοι δημιουργούν το συμπατριώτη μας, ναι, ο συμπατριώτης, ο οποίος ήταν και στην Οδυσσό. Ναι, σωστό, σωστή επισήμανση. Ναι. Υπάρχουν πληροφορίες, φήμες, ότι προσανατολιζόταν το Πατριαρχείο Μόσχας και Πασών των Ρωσιών να ανοίξει εξαρχία, να ιδρύσει εξαρχία και στην Τουρκία, ανταγωνιστική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπου ζουν και μερικές δεκάδες χιλιάδες Ρώσων, ειδικά στην Ατάλεια και σε κάποιες άλλες περιοχές. Υπάρχουν λοιπόν οι εκκλησίες οι οποίες έχουν αναγνωρίσει την αυτοκέφαλη εκκλησία της Ουκρανίας, όπως είναι η Ελλαδική, η Κυπριακή, είπαμε και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Είναι άλλες οι οποίες τα συντάσσονται με την Μόσχα και άλλες που κρατούν μια ουδέτερη στάση. Ασφαλώς είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι πληγώνει το σώμα της Ορθοδοξίας και αυτό έχει οπωσδήποτε αρνητικά αποτελέσματα, τόσο ως προς τις δικές μας τις εθνικές επιδιώξεις,
γιατί η Ορθοδοξία είναι βασικό στοιχείο της επιρροής του ελληνισμού, πέρα από την ισχύ που μπορεί να έχει σε κάθε φάση η κρατική μας ή οι κρατικές μας οντότητες, γιατί και η Κύπρος είναι κάτι αντίστοιχο, αλλά νομίζω ότι πληγώνει και το ίδιο, την ίδια την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας. Και θα σας πω επίσης ότι ακόμα και αν βρεθεί λύση, και είναι πολύ δύσκολο, πολιτική λύση στα προβλήματα που έχουν σκύψει και στην, προκύψει στην Ουκρανία, τα εκκλησιαστικά προβλήματα είναι ακόμα πιο δυσεπίλητα. Ας σκεφτούμε πόσα χρόνια κρατάει το σχίσμα μεταξύ της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Καθολικής. Αντιλαμβανόμαστε για τη διάρκεια που μπορεί να έχουν τα εκκλησιαστικά σχίσματα όπως αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ορθοδοξία. Κύριε Σωτήρη Δημόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Αυτά από τον κύριο Σωτήρη Δημόπουλο, διδάκτορα κοινωνιολογίας στο Πάντιο και βεβαίως άνθρωπο που μεταπτυχιακές σπουδές ήταν στο Πανεπιστήμιο στο Κίεβο και γνωρίζει πολύ καλά την ουκρανική πραγματικότητα, με όλα τα στοιχεία που συνέθεταν το μοσαϊκό, τι θα προκύψει μετά τον πόλεμο. Τις τραγωδίες ανθρώπινες ξέρουμε ούτως ή άλλως.